γνωστό, 127 τοπικές μονάδες υγείας λειτουργούν ως ιατρία γειτονιάς, με οικογενειακό γιατρό και εγγεγραμμένο πληθυσμό, τον οποίο φροντίζουν, ενώ οι υπηρεσίες τους προς τους πολίτες είναι δωρεάν. Σήμερα ανακοινώσατε ότι οι ιδιώτες γιατροί που θα θελήσουν να προσφέρουν υπηρεσίες απέναντι στην πανδημία θα κοστίζουν στις άδειες τσέπες των πολιτών, αφού θα χρεώνονται 10 ευρώ για κάθε τηλεφωνική απασχόληση γιατρού και 30 ευρώ για την κατοίκον επίσκεψη. Επίσης, ανακοινώσατε ότι οι ιδιώτες γιατροί που θα εργαστούν σε κέντρα υγείας θα αμείβονται με προνομιακό τρόπο έναντι των ήδη υπηρετών των υγειονομικών, καθώς η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ οι τυχόν εφημερίες τους σε νοσοκομεία θα αμείβονται με την αποζημίωση του επιμελητή Α. Πιστεύετε ότι προασπίζετε το δημόσιο συμφέρον και πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι μεροληπτείτε υπέρ των κρατικοδίαιτων του ιδιωτικού τομέα? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και μου δίνετε η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όλες οι υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες της χώρας και αυτό θέλω να το τονίσω. Τα 10 ευρώ που αναφέρατε αφορούν την αποζημίωση των γιατρών από τον ΕΟΠΗ. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν τους πολίτες ήταν και θα είναι δωρεάν. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών, νομίζω ότι το ποσό της αποζημίωσης είναι λογικό και θα τύχει μεγάλη στήριξη από τους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Στη μάχη αυτή κατά του κορονοϊού πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι μαζί, ιδιώτες και δημόσιο. Είμαι βέβαιος ότι η πρότασή μας θα τύχει μεγάλης αποδοχής και κανένας δεν μπορεί να λείψει από αυτή τη μεγάλη μάχη. Επόμενη ερώτηση από το...